Κοκκινοβούλου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Για μια ακόμη φορά ακούσαμε ομιλίες ευχολόγια και πάρα πολλά θα πρέπει να κάνουμε αυτό, θα πρέπει να κάνουμε εκείνο. Συνηθισμένη λέξη των πολιτικών το θα. Στην πράξη όμως δεν γίνεται τίποτα από αυτά που πραγματικά θα ήταν η διέξοδος στα προβλήματα που πραγματικά μαστίζουν τους λαούς της Ευρώπης. Σαν Επιτροπή όλοι μαζί έχουμε διαβουλευτεί, έχουμε συμφωνήσει και έχουμε προτάσεις για να βοηθήσουμε να βρεθούν λύσεις για θέματα όπως η ανεργία, η ανασφάλιστη εργασία, η ανεργία των νέων. Όμως τι γίνεται στην πράξη? Όλες οι χώρες έχουν τη δυνατότητα ή τη θέληση να εντάξουν στα προγράμματά τους αυτές τις λύσεις? Όχι. Η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από καθεστώς μνημονίων εδώ και 5 χρόνια. Η κυβέρνηση στην Ελλάδα έχει ξεχάσει προπολού τις υποσχέσεις και τις κόκκινες γραμμές της και έχει υποταχθεί πλήρως στις υποχρεώσεις έναντι των δανειστών με ένα τρίτο επαχθέστερο μνημόνιο. Σε όλους τους τομείς υπάρχει κατάρρευση. Η ανεργία εξακολουθεί να είναι στα ύψη. Το κοινωνικό κράτος και το κράτος πρόνοιας έχει διαλυθεί, όπως και το εθνικό σύστημα υγείας. Η εκμετάλλευση των εργαζομένων με ελαστικές μορφές απασχόλησης είναι μάστιγα στις μέρες μας. Η αδήλωτη εργασία το ίδιο. Δεν αρκεί να βάζουμε στόχους εάν δεν υλοποιούνται από τις εθνικές κυβερνήσεις. Η καταστρατήγηση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων και το κοινωνικό ντάμπινγκ υπάρχουν. Έχουν καταργηθεί οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Κύριε Μανιέ, δυστυχώς η κυβέρνησή σας δεν δίνει καμία μάχη για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Όσα είχατε υποσχεθεί προεκλογικά τα έχετε ξεχάσει και κάνετε ακριβώς τα αντίθετα. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες, από τον απλό αγρότη έως τον επιστήμονα, βρίσκονται στον δρόμο. Από θεωρία έχουμε χορτάσει, στην πράξη όμως έχετε αποτύχει. 200.000 νέοι, τα καλύτερα μυαλά της χώρας, επιστήμονες, έχουν φύγει από την Ελλάδα αναζητώντας εργασία σε άλλες χώρες. Πώς θα έχουμε ανάπτυξη με την υπέρμετρη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων που τις αναγκάζετε να βάλουν λουκέτο? Μιλήσατε για τις συντάξεις, κύριε Μαν, στην Ελλάδα. Ξεχάσατε να πείτε για την κλοπή των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων με το περίφημο PSI που πρότειναν οι δανειστές. Τις 13 μειώσεις στις συντάξεις. Αυτή η λάθος συνταγή της λιτότητας 5 χρόνια τώρα επιδεινώνει την κατάσταση και δυστυχώς οι θεσμοί και ειδικά η Γερμανία θέλουν να συνεχίσουν την ίδια καταστροφική πολιτική στην Ελλάδα. Ευχαριστώ.